Γεια σου, Άγγελε, καλημέρα από την Αθήνα. Καλημέρα, Γιάννη, Χρήστο, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε όντως στους Βουλιαράτες. Χθες στις 2 το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε σε έντονο κλίμα συγκίνησης η κηδεία του Κωνσταντίνου Κατσίφα. Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι, βορειοϋπηρώτες και μη, από όλη την Ελλάδα, ήρθαν για να τιμήσουν τον Κωνσταντίνο και να τον αποχαιρετήσουν. Ήρθαν πολλά λεωφορεία, ήρθαν άνθρωποι οι οποίοι με σημαίες, με δάκρυα στα μάτια, ήθελαν να δουν τον Κωνσταντίνο. Και όπως βλέπετε και ακούτε και στα πλάνα, φώναζαν συνθήματα, φώναζαν αθάνατος. Ήταν βαθιά συγκινητικές και συγκλονιστικές στιγμές αυτές που ζήσαμε όλοι εδώ. Όταν η σωρός έφτανε προς την εκκλησία, όλοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Τραγικές φιγούρες, φυσικά οι γονείς του Κωνσταντίνου, και πώς θα μπορούσε να μην είναι άλλωστε. Ήταν ο άνθρωπος, ο αγαπημένος τους, ήταν ο γιος, ο οποίος τους έκανε υπερήφανους όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν μια κηδεία η οποία ήταν συγκλονιστική. Ακούστηκαν μυρολόγια, ακούστηκαν κριτικές μαντινάδες. Αμέσως μετά το τέλος της κηδείας είχαμε και μια ειρηνική πορεία των ανθρώπων που ήρθαν με τα λεωφορεία μέχρι τον κεντρικό δρόμο έξω από το χωριό. Μάλιστα κλείσαν συμβολικά και το δρόμο για περίπου 10-15 λεπτά. Βέβαια, τώρα από εκεί και πέρα, Άγγελε, υπήρξε και το θέμα με τις προσαγωγές. Ακριβώς. Είχαμε 12 προσαγωγές. Οι άνθρωποι έμπαιναν στα λεωφορεία και στα αυτοκίνητα για να φύγουν από το Τελωνείο, για να φύγουν από την Αλβανία και να γυρίσουν στην Ελλάδα. Και είχαμε προσαγωγές εκεί. Τους σταμάτησαν τα μπλόκα χωρίς να καταλάβουν οι άνθρωποι για ποιο λόγο, ποιος ήταν ο ιδιαίτερος λόγος που τους σταματούν, τους βάζουν στα αυτοκίνητα και τους μεταφέρουν στο αστυνομικό τμήμα που έπρεπε να τους πάνε. Δεν τους είπαν το λόγο. Μάλιστα έμπαιναν ένας-ένας στα αυτοκίνητα για να μην έχουν συνομιλία μεταξύ τους. Δεν καταλάβαιναν για τις πρώτες ώρες, μέχρι τις 5-6 ώρες ρωτούσαν γιατί και δεν καταλάβαιναν. Κρατήθηκαν 8 ώρες περίπου, ναι. Και στη συνέχεια γύρω στις 3 τα ξημερώματα αφέθηκαν ελεύθεροι. Πρέπει να πούμε εδώ, Άγγελε, ότι επειδή μιλήσαμε με τον κύριο Καραθάνο το πρωί στο ραδιόφωνο, του κράτησαν και το κινητό. Ναι. Και θα το ελέγξουν, έτσι, του είπαν. Η εισαγγελία θα το ελέγξει, θα το φωνάξουν να το πάρει. Σχηματιστεί και δικογραφία. Είναι διάφορα τα όσα γίνονται. Και έχουμε και το. Και τον κύριο Ράμα, τον Αλβανό Πρωθυπουργό, ο οποίος δεν το κλείνει το στόμα του για το συγκεκριμένο θέμα με τίποτα, Άγγελε, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, έτσι είναι. Πάλι έκανε κουβέντα σε συνέντευξή του για την κηδεία του Κωνσταντίνου. Μίλησε για ανθεληνικά συνθήματα και αντιαλβανικά συνθήματα. Έκανε λόγο για προβοκάτορες κηδιών, ότι όσοι βρέθηκαν, ακριβώς, εκεί, ότι είναι κοράκια, ότι κάθε, ακριβώς, χώρα μπορεί να έχει τα γουρούνια της, μπορεί να έχει οτιδήποτε. Δηλαδή, δήλωση πρωθυπουργού. Δυστυχώς, Άγγελε, πριν σας αφήσουμε, δεν έχει βρεθεί ένας από την ελληνική κυβέρνηση να υπενθυμίσει ότι ο δρόμος της Αλβανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει από την Ελλάδα, αλλά το ξεχνάμε αυτό. Γεια σου, Άγγελε, ευχαριστούμε. Να σε καλά, Άγγελε, σε ευχαριστούμε πολύ.